Κόσπερας. Ηλίας Κουνελές. Ο καλύτερος διευθυντής της φετινής χρονιάς ήταν ο Ηλίας Κουνελές. Ο Ηλίας που είναι διεθνής διευθυντής, πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις τόσο στο Κυπριακό Πρωτάθλημα όσο και σε διεθνείς αγώνες. Να καλέσω εδώ κοντά μας την κυρία Κρυστάλλα Καραλάμπους, πρόεδρο Επιτροπής Διαιτησίας, και τον κύριο Μάριο Κυπριανού, πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών, για να παραδώσουν το βραβείο στον κύριο Κουνελέ. Γιατί είναι έτσι σε ο άνθρωπος που τα ακούει πάντα, όχι εσύ προσωπικά, γενικά οι διαιτητές. Γενικά οι διαιτητές. Λοιπόν, θα ήθελες να μας πεις λίγο την ψυχολογία του διαιτητή μπαίνοντας σε ένα παιχνίδι. Ψυχολογία του διαιτητή μπαίνοντας σε ένα παιχνίδι. Πολλά κινούνται μέσα στο κεφάλι του. Το βασικό όμως όλα είναι να κερδίσει το άθλημα και να φύγουν όλοι ευχαριστημένοι. Δεν είναι εύκολο, αλλά το προσπαθούν. Πώς διαχειρίζεσαι ένα λάθος που πιθανόν να κάνεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο? Δεν το διαχειρίζεσαι. Προσπαθείς να το ξεπεράσεις γρήγορα για να μην κάνεις επόμενο. Γιατί εάν σε πάρει από κάτω, μετά θα κάνεις κι άλλο και το καθεξής. Δεν θα μπορείς να κάνεις εύκολα ανάκαμψη. Ότι θα κάνεις λάθος, θα κάνεις. Απλά το θέμα είναι να κάνεις λίγα, γιατί είσαι άνθρωπος και κάνεις λάθη. Και εκεί φαίνεται η διαφορά. Το πόσο εύκολα θα κάνεις ανάκαμψη από ένα λάθος και μετά. Το να μην το ξανακάνεις, γιατί από τα λάθη μαθαίνεις. Και είμαστε όλοι άνθρωποι εδώ πέρα και κάνουμε λάθη. Το θέμα είναι να καταλαβαίνουμε τα λάθη μας και να γίνομαστε καλύτεροι. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ.